Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε θα κάνουμε βόλτα στις κυπριακές επιχειρήσεις. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Άννη Χαραλάμπους για να μας δώσει έτσι όλη την ενημέρωση. Άννη, καλώς σου μεσημέρι. Καλώς σου μεσημέρι, Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι, και πάμε για μία βόλτα στις κυπριακές επιχειρήσεις. Σε ακούμε, Άννη. Ξεκινάμε λοιπόν, Κωνσταντίνα, με την πρώτη μας είδηση για σήμερα, όπου κινητοποιείται ο σύνδεσμος ιδιοκτητών κέντρων αναψυχής ώστε να προλάβει τις οποιασδήποτε αποφάσεις για χαλάρωση των μέτρων, τα οποία θα καθορίσουν την ημερομηνία επαναλειτουργίας των επιχειρήσεών τους. Σύμφωνα με τα όσα είπε στην πρίφο ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου, κ. Φάνος Λεβέντης, πέρι τα τέλη του μήνα θα προχωρήσουν με πορεία, ενώ παράλληλα θα σταματήσουν τα delivery για 24 ώρες ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κέντρα αναψυχής. Ερωτηθείς, ο κύριος Λεβέντης σημείωσε πως η πορεία δεν έχει καμία σχέση με άρνηση ως προς την πανδημία, αλλά χαρακτηρίζεται ως καθαρά συνδικαλιστική για τα δικαιώματα των κέντρων αναψυχής που περιορίστηκαν από τα μέτρα και τα οποία, όπως μας ανέφερε, προκαλούν πολλά προβλήματα στο χώρο. Μάλιστα, και να περάσουμε τώρα στην απάτη μέσω SMS και email για τους πελάτες των τραπεζών Κύπρου. Ακριβώς. Συγκεκριμένα, Κωνσταντίνα, η Ελληνική Τράπεζα έχει προειδοποιήσει τους πελάτες της για έξαρση ηλεκτρονικής απάτης με στόχο την απόσπαση χρηματικών ποσών. Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Τράπεζα ανέφερε πως ότι τα τελευταία 24 ώρα έχουν σημειωθεί περιστατικά όπου πελάτες διαφόρων τραπεζών στην Κύπρο έγιναν αποδέκτες παραπλανητικών μηνυμάτων στο κινητό ή μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, email, είτε μέσω SMS, και συγκεκριμένα έγιναν από άγνωστους με σκοπό την εξαπάτηση. Σημειώνει ότι κατά την επικοινωνία αυτή ζητείται από τον πελάτη η καταχώρηση ευαίσθητων πληροφοριών όπως ο κωδικός χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης, ο κωδικός επαλήθευσης και άλλες πληροφορίες καρτών ώστε να αποκτηθεί πρόσβαση σε λογαριασμούς πελατών για μεταφορά χρηματικών ποσών ή και χρήση των καρτών τους. Βεβαίως, και οι ειδικοί, να αναφέρουμε, Άννη, ότι έχουν κάνει πολλαπλές φορές έκκληση και στην τηλεόραση της Digital, ότι δεν γίνεται οι τράπεζες να ζητούν προσωπικά δεδομένα από το τηλέφωνο. Έχουμε προειδοποιήσει και εμείς πολλάκι τους τηλεθεατές να μην, εάν γίνονται λήπτες τέτοιων μηνυμάτων ή τηλεφωνημάτων, όπως είχα πέσει κι εγώ σε αυτή την, έτσι, είχα λάβει και εγώ αυτό το τηλεφώνημα, να μην δώσουν, να μην αποκαλύψουν κανένα προσωπικό στοιχείο, γιατί δεν πρόκειται η τράπεζα ποτέ να ζητήσει αυτά τα στοιχεία μέσω του τηλεφώνου. Είναι προσωπικά στοιχεία. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στην είδηση της Astrobank. Συνεχίζουμε λοιπόν με την είδηση της Astrobank, όπου συνεχίζει η Astrobank τη συμμετοχή της στο σχέδιο επιδότησης επιτοκίου νέων στρατηγικών δανείων, το οποίο βάσει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου έχει παραταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2021. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το σχέδιο καλύπτει δάνεια μέχρι 300.000 ευρώ με σκοπό την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας για ιδιοκατοίκηση, ενώ μέρος, συγγνώμη, του δανείου δύναται να περιλαμβάνει την αγορά οικοπαίδου. Το σχέδιο δεν καλύπτει δάνεια για ανακαίνιση υφιστάμενης οικίας και δάνεια για αγορά ή ανέγερση ακινήτου για χρήση ως εξοχικό, ως επένδυση ή ως επαγγελματική στέγη. Λοιπόν, και να περάσουμε τώρα στην τέταρτη μας είδηση, οι δύο τομείς με το μεγαλύτερο όφελος από την χρήση 5G. Ακριβώς, Κωνσταντίνα, τα ωφέλη που θα προκύψουν από τη χρήση του 5G με την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας αναμένεται να επιφέρουν αλλαγές σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και δεξιότητες, συνεισφέροντας μάλιστα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο ΑΕΠ μέχρι το 2030, σύμφωνα με εκτιμήσεις της PwC. Στην έκθεσή της υπό τον τίτλο «Powering Your Tomorrow»,
Η PwC εκτιμά για πρώτη φορά τον οικονομικό αντίκτυπο των νέων και υφιστάμενων χρήσεων του 5G σε υπηρεσίες που αφορούν τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια, την ψυχαγωγία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε 8 οικονομίες όπως Αυστραλία, Κίνα, Γερμανία, Ινδία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα να περάσουμε στο σεμινάριο ΦΠΑ για το οικοδομικό και κατασκευαστικό τομέα. Ακριβώς. Η ΕΒ Κύπρου οργανώνει ένα ζωντανό διαδικτυακό σεμινάριο ΦΠΑ στην ακίνητη ιδιοκτησία με θέμα ΦΠΑ στον οικοδομικό και κατασκευαστικό τομέα, συμμόρφωση και εφαρμογή. Το σεμινάριο έχει επιδοτηθεί από την ΑΝΑΒ και θα διεξαχθεί στις 19 και 26 Φεβρουαρίου 2021 από τις 9 το προμεσημβρίας μέχρι τις 1 μετά μεσημβρία. Μάλιστα. Και να περάσουμε τώρα στην συνεργασία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Χημείου Γιαννούκα. Ακριβώς. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Χημείο Γιαννούκα ολοκλήρωσαν εντός του Ιανουαρίου 2021 την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη ερευνητικών έργων και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, την ανάπτυξη και διάχυση τεχνολογίας και την ευρύτερη συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης και εργασιακής εμπειρίας. Το μνημόνιο επιβεβαιώνει την προσήλωση των δύο οργανισμών σε θέματα έρευνας και καινοτομίας, πάντα με στόχο την βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η δεσπόζουσα θέση που αμφότεροι κατέχουν στους τομείς δραστηριοποίησής τους, καθώς και το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας του ανθρώπινου δυναμικού τους, αποτελούν εγγύηση για την υλοποίηση του στόχου αυτού. Μάλιστα. Και να περάσουμε στην τελευταία μας είδηση, Άννη, για σήμερα, καθώς το ΚΕΒΕ κάνει έκκληση σε επιχειρήσεις για πιστή τήρηση των διαταγμάτων. Πολύ σωστά, Κωνσταντίνα. Συγκεκριμένα, μέσω ανακοίνωσής του, το ΚΕΒΕ ανέφερε ότι βλέπει με ικανοποίηση το τελευταίο διάστημα την επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου να σταθεροποιείται και εν μέρει να βελτιώνεται, ωστόσο στη βάση ενημέρωσης από το Υπουργείο Υγείας μετά από ελέγχους που έγιναν τις τελευταίες ημέρες σε διάφορα υποστατικά επιχειρήσεων, παρατηρείται μια άνευ εξηγήσεις, χαλάρωση των μέτρων από μικρή μερίδα εργαζομένων που προκαλεί δικαιολογημένη ανησυχία σε όλους. Στη συνέχεια, το ΚΕΒΕ αναφέρει ότι θέλει με την ευκαιρία αυτή να τονίσουμε ότι οποιαδήποτε μορφή χαλάρωσης και μίσος της εφαρμογής των διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας θα είναι καταστροφική και θα αποτελέσει πισωγύρισμα στη συνολική προσπάθεια για περιορισμό του ιού, θέτοντας σε κίνδυνο τους σκόπους και τις θυσίες που έγιναν από όλες τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους μέχρι σήμερα. Άννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.